Εδώ στο στούντιο. Τώρα είναι εντελώς τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Από τον Σάκη Ρουβά να πάμε στον Λούι Πατσαλίδη. Είμαστε το ίδιο σωματότυπο πάνω κάτω. Τώρα υπερβολές. Ναι, ο ένας είναι το πάνω, ο άλλος είναι το κάτω. Καλωσόρισες. Καλωσόρισες, Λούι. Θέλω να σου δείξω τη φωτογραφία σου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Αυτή είναι η φωτογραφία μου. Τώρα δηλαδή αυτά που κάνει δεν είναι καθόλου σωστά. Θα θυμώσει ο κύριο Τσουρούλη. Δεν θα δείξουμε τη φωτογραφία του. Έχω τον κύριο Τσουρούλη, αλλά. Η δική σου φωτογραφία. Ένα λεπτό. Τώρα δείξε και την υπόλοιπη ομάδα. Ο Τεύκρο, ναι. Ο Τεύκρο. Ναι. Ο κύριο Τσουρούλη, ναι. Ο κύριο Τσουρούλη. Ναι. Εσύ, είσαι ο playmaker. Είμαι θυμωμένο. Είσαι θυμωμένο. Power forward. Και ο Σεντέρο Ζαχαρία. Και αυτή είναι η dream team. Μαζί και με άλλου θα είναι η ομάδα η οποία θα. Θα δώσουμε έναν αγώνα μπάσκετ. Να πω πώς ξεκίνησε η κουβέντα. Όταν είχα φιλοξενήσει πριν 2 χρόνια περίπου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ναι. Στα 60 λεπτά. Προφανώς φοβήθηκε να έρθει εδώ να αναμετρηθούμε. Προτιμήσε το τηλέφωνο. Ξεκίνησε θα το ρωτήσω τώρα αν φοβήθηκε εδώ να έρθει, ναι. Είχα μια κουβέντα και του είπα ότι στην Πάφων φωνάζα σε ο Μπάρκλεϊ. Ο παλιός ο καλαθοσφαιριστής του NBA. Ναι, ναι, ναι. Πού το ξέρεις. Εγώ ξέρω τα ούλα. Αλλά έμαθα όμως ότι φωνάζας έτσι γιατί έτσι είναι πολύ το μπάσκετ σου. Για να σου... Φίλε, μιλες μεγάλα λόγια να τους δούμε στο κήπεδο. Οπότε θέλεις δηλαδή να κάνουμε ένα παιχνίδι. Οπότε πέρασε ο χρόνος, συζητούσαμε το λέγαμε πότε θα το κάνουμε, πότε θα παίξουμε. Ξέρω, οπότε ήρθε η κατάλληλη στιγμή τώρα με την πορεία Χριστοδούλας με τον αντικαρκίνικο. Και είπαμε ευκαιρία να κάνουμε ένα παιχνίδι, η ομάδα του Αυλαβές εναντίον της ομάδας του κυβερνητικού εκπροσώπου. Την Κυριακή 11 η ώρα το πρωί. Μάλιστα, την Κυριακή 11 η ώρα το πρωί στο γήπεδο του Κεραυνού Στροβόλου, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παραχώρηση του γήπεδου, αλλά και γιατί θα είναι ο κύριος Πάρης Παπαέλληνας ο διαιτητής. Και εντάσσεται αυτό μέσα στα 90 χρόνια του Κεραυνού Στροβόλου. Κύριε εκπρόσωπε, όταν ήσασταν στην Πάφο, παίζατε μπάσκετ? Φυσικά και παίζαμε και την κύρα και εσύ νομίζω. Και εμείς παίζαμε στην Πάφο, ναι. Πρέπει να θυμάστε, ναι, ότι μετά το 1987, την χρυσή περίοδο της ελληνικής καλαθόσφαιρας, όταν η Ελλάδα κέρδισε το ευρωπαϊκό, είχε αρχίσει και τον μπάσκετ σε όλη την Κύπρο να παρουσιάζει, να ασχολούνται περισσότερο και στα σχολεία και γενικότερα ο νέος κόσμος. Άρα θα τους αποδείξουμε, δηλαδή, θα τους αποδείξουμε πόσο καλά ξέρουμε μπάσκετ εμείς από την Πάφο. Ακριβώς, αλλά έχω δει ότι οι κινήσεις και δηλώσεις πανικού από τον φίλο μου τον Λούι συνεχίζονται. Έχω δει έχει κυκλοφορήσει στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια φωτογραφία η οποία από ό,τι βλέπω είστε και εσείς, κύριε Νικήτα. Εμείς θα τα πούμε στο γήπεδο. Εσύ, η δική σας η ομάδα θα είστε εσείς, κύριε Χριστοδουλίδη, και ποιοι άλλοι? Μέχρι στιγμής είναι ο Υπουργός Ενέργειας, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Συγκοινωνιών, ο Υπουργός Γεωργίας και υπάρχουν και αρκετά άτομα από την Προεδρική Φρουρά οι οποίοι θα βαστίζουν την ομάδα της κυβέρνησης και μπορώ να σας ενημερώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρευρεθεί στο γήπεδο μετά την παρουσία του στην εκδήλωση της πορείας της Στοδούλας και θα εκτελεί χρέη προπονητή της ομάδας. Άρα είμαστε ράφο. Έχουμε σας εύκολα. Θα τα πούμε μετά. Έλα, την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Τώρα φαντάστηκες, κύριε εκπρόσωπε, να πάω να κάνω screen του Υπουργού Συγκοινωνιών. Ότι μπορεί, ας πούμε, να πιάει σύκλιφ. Μπορεί η κυβέρνηση να το αντέξει το πράγμα. Θα εκπλαγείτε. Θα τα πούμε μέσα στο κήπεδο. Φίλε, δεν έχει σημασία το ύψος. Είναι η τεχνική κατάρτιση. Ωστόσο, είναι πολλά άλλα δηλαδή που θα μετρήσουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε, ούτε εντάξει, εσύ είσαι ψηλός και εγώ κοντά στο ύψος του Υπουργού Συγκοινωνιών είμαι. Σε ποιον αναφέρεστε ότι είναι ψηλός ο κύριος Πατσαλίδης είναι ψηλός ο Λουίς. Είναι 1,83. Ο κύριος Λακκοτρίπης είναι ψηλός. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι πάνω κάτω είμαστε στο ίδιο ύψος. Θα δείτε για την ομάδα από την Προεδρική Φρουρά και τότε
Κατεβάσαμε μέσα στις κουρμαλιές του Προέδρου. Ένα λεπτό, γιατί εμείς έχουμε στήσει έντονο παρασκήνιο. Ο Νικόλας ο Μαρκαντώνης είναι έτοιμος να αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης σε αυτό τον αγώνα. Νικόλα. Να σας πω, Νικήτα, ναι, ότι μετά από καταδρομική επιχείρηση στο Προεδρικό έχω συλλέξει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τι ετοιμάζει η κυβέρνηση. Μπορώ βέβαια να τις ανταλλάξω, είναι για το Λούιν αυτό, είναι αντιαδράσει αμοιβή. Διαφορετικά εννοείται ότι θα χάσουν παταγωδό. Δηλαδή, ξέρεις το σύστημα που θα παίξει η κυβέρνηση. Ξέρεις το σύστημα. Μόνο να σου πω ένα όνομα που είναι η προσθήκη της τελευταίας στιγμής, Νίκος Κουγιάννης. Τέλος. Εντάξει, τώρα και να πω, Νικήτα, ότι μάλιστα σήμερα η προεδρική ομάδα θα κάνει την πρώτη της προπόνηση. Θα κάνω την προπόνηση, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις δει το απειλητικό βίντεο στο Facebook ότι η κυβέρνηση δεν δέρνεται. Α, υπάρχει και τέτοιο βίντεο. Κύριε Χρυστοδουλή, θα κάνετε προπόνηση σήμερα, όντως? Ναι, υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας έτσι ώστε να γίνει κατάλληλη προετοιμασία πριν το παιχνίδι. Πού? Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Πού αντιλαμβάνεστε τους λόγους, θα τα πούμε επαναλαμβάνω στο κήπεδο. Ο πρόεδρος έχει σκεφτεί καθόλου το ενδεχόμενο να αγωνιστεί? Δεν νομίζω. Ο πρόεδρος θα εκτελεί τα καθήκοντα του προπονητή, του κόμπου. Έστω και αν ξαναρίξει 2-3 καλαθιές. Ναι, 2-3 καλαθιές. Λοιπόν, ήταν, ραντεβού. Μετά τα 10 πρώτα λεπτά, τα οποία θα είναι ξεκάθαρο ποιο θα επικρατήσει, ενδεχομένω να αξιοποιηθεί ο πρόεδρος. Θα είναι στις αλλαγές. Λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Λούι. Όλοι θα είμαστε εκεί, Κυριακή πρωί, 10 η ώρα για προθέρμανση. Ναι, 11 η ώρα ξεκινά το παιχνίδι. Είναι όλος ο κόσμος ευπρόσδεκτος να έρθει. Δεν έχουμε βάλει είσοδο. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα υπάρχουν όμως εκεί άτομα από τον αντικαθκηλικό σύνδεσμο και όσοι θέλουν, ό,τι θέλουν ό,τι μπορεί ο καθένας από το στέρημα του να δώσει για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Λούι Πατσαλίδη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, συνάδελφε. Θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί. Θα είναι, από αντιλαμβάνεστε, σημαντικότατος αγώνας. Θα έχει αρκετά ευτράπελα και πολλά άλλα. Όλα αυτά την Κυριακή. Ευχαριστούμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγώ ευχαριστώ και θα τα πούμε την Κυριακή στο κήπεδο. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.